φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, το Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην περιφερειακή τηλεόραση, σήμερα βρίσκεται στην Έφεσο, τη σπουδαιότερη αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας. Η Έφεσος ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Μικράς Ασίας, σχεδόν στα παράλια του Αιγαίου. Ήταν χτισμένη στον μυχό του Καΐστριου Κόλπου, ανατολικά και βορειοανατολικά της Σάμου. Η αρχαία Έφεσος, ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος, κατά την αρχαιότητα ήταν πολύ κοντά στη θάλασσα, γι' αυτό λεγόταν και θαλασσοθέα. Πλην όμως, οι συνεχείς προσχώσεις του ποταμού Καΐστρου ανάγκαζε τους κατοίκους κατά μακρά διαστήματα να μετακινούν τους οικισμούς τους δυτικότερα. Παρά τα αυτά, η αρχαία πόλη οικοδομήθηκε στις χαμηλές πλαγιές των λόφων Κορισσός και Πρίων, εκεί όπου στη συνέχεια αυτών εκτινόταν η έφορη πεδιάδα της Εφέσου, το λεγόμενο Εφέσιο πεδίο. Ο ναός της Εφεσίας Αρτέμιδος βρισκόταν ακριβώς στην πεδιάδα αυτή, απέχοντας μόνο ένα μίλι από την πόλη. Η γονιμότητα της πεδιάδας της Εφέσου, καθώς και η θέση της πόλης σε κομβικό σημείο της φυσικής οδού επικοινωνίας της θάλασσας του Αιγαίου με την μικρασιατική ενδοχώρα, συνέβαλαν κατά μέγιστο λόγο στην ακμή αυτής της πόλης. Πάμε να δούμε το ωραιότερο κτίσμα της Εφέσου, που είναι η βιβλιοθήκη του Κέλσου. Ήταν η τρίτη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου. Είχε 12.000 βιβλία και όπως βλέπετε μέσα στους τοίχους που υπάρχουν κάτι, ήταν τα ράφια που περιείχαν τα βιβλία. Τα οποία πολλά από αυτά ήταν φυσικά πάπυρη, ήταν ρολά για να το... Ήταν με τέτοιο τρόπο φτιαγμένο, με διπλούς τοίχους, ώστε να προστατεύονται τα βιβλία από την υγρασία και να μην καταστρέφονται. Το σημαντικότερο όμως πράγμα αρχιτεκτονικά, το σημειώνεται ότι αυτό είναι ένα τυπικό δείγμα της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και για το τι πράγμα, το πώς τα αρχαία μαθήματα από τον Παρθενώνα και εκεί ήταν, έχουν επηρεάσει την αρχιτεκτονική, είναι ότι οι κολόνες, εμάς μας φαίνονται ίδια, μας φαίνονται ίδιες οι κολόνες. Οι κολόνες, οι κεντρικές, από τις ακριανές, είναι ψηλότερες και ο τείχος δεν είναι ίσιος, είναι ελαφρά κύλος. Αυτό το πράγμα δίνει στο μάτι την αίσθηση, με την προοπτική, δίνει την αίσθηση ότι το κτίριο είναι μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά είναι. Και επίσης δεν το κάνει να φαίνεται στραβό. Γιατί αν τα κάνεις ακριβώς ίδια τα πράγματα, τότε φαίνονται στραβά. Να σας πω και το άλλο, ότι ο Παρθενώνας, ας πούμε, κατά αντιστοιχεία, είναι χτισμένος. Έτσι οι κολόνες στέκουν λοξά προς τα έξω, γιατί αν τις φτιάχνανε ολόησχες, τότε όπως είμαστε από κάτω και το βλέπουμε, θα μας φαινόταν έτσι. Όπως όταν βλέπουμε τους ουρανοξύστες, μας φαίνεται ότι πηγαίνουν να γίνουν μυτεροί. Ωραία. Λοιπόν, το κάνανε έτσι, και φανταστείτε, δεν είναι μόνο ότι το ξέρανε, αλλά ότι μπορούσαν να το φτιάχνουν. Να κατασκευαστεί με κλίση προς τα έξω και να μην καταραίει. Α, και τα τέσσερα αγάλματα που βλέπουμε, τα τρία, τα πραγματικά αγάλματα έχουν μεταφερθεί, τα έχουν πάρει, αυτά τη φορά όχι οι Άγγλοι, οι Αυστριακοί, είναι στο Μουσείο της Βιέννης. Και γράφουν, είναι αντίγραφα αυτά, και γράφουν Σοφία Κέλσου, Αρετή Κέλσου, και έννοια Κέλσου, με την έννοια της μορφώσεως. Σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις περί της Εφέσου, που διέσωσαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, ιστορικοί και γεωγράφοι, η Έφεσος φερόταν να κατοικήθηκε κατά τους προϊστορικούς, τους μυθικούς δηλαδή χρόνους, από τις Αμαζόνες, που φέρονταν να κινήθηκαν από την περιοχή του Καυκάσου, κάνοντας επιδρομές στη Μικρά Ασία, καταλαμβάνοντας διάφορες περιοχές και πόλεις που πήραν το όνομα των ικανότερων εξ αυτών, οι οποίες και ήταν μεταξύ άλλων η Έφεσος, η Σμύρνη, η Κύμη, η Μύρινα και η Σινόπη.
Η Έφεσος οφείλει την ακμή της στο ότι βρισκόταν πάντα σε στενή σχέση με τις χώρες της Ανατολής. Γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα η Έφεσος έγινε το οικονομικό κέντρο της Μικράς Ασίας. Υπήρχε εκεί η πλούσια οικογένεια του Μέλανος, που οι απόγονοί της παντρευόταν πριγκίπισσες από τη Λιδία. Αυτή πίσω μου είναι η περίφημη βιβλιοθήκη του Κέλσου. Περίφημη γιατί στις εσοχές των τοίχων της χωρούσαν 12.000 πάπυροι. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η Έφεσος βρισκόταν πάντα σε καλές σχέσεις με τη Σάρδης, γιατί από εκεί εξαρτιόταν το διακομετακομιστικό εμπόριο που της άφηνε πολλά πλούτη. Κατά τον 6ο αιώνα πέρασε κάτω από την κυριαρχία του Κρήσου, διατηρώντας όμως την αυτονομία της. Στη συνέχεια πέρασε διαδοχικά από την κυριαρχία του Κύρου και των επόμενων Περσών βασιλιάδων και έτσι αποτέλεσε τμήμα του Περσικού κράτους. Απελευθερώθηκε το 334 π.Χ. από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οπότε άλλαξε το όνομά της και ονομάστηκε Αρσινόια από το όνομα της γυναίκας του Λυσίμαχου. Την εποχή αυτή ξαναβρήκε την παλιά εμπορική της δραστηριότητα. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο βασίλειο της Περγάμου και έγινε μία από τις πιο αξιόλογες ρωμαϊκές επαρχίες της Ασίας. Το 88 π.Χ. την κατάλαβε ο Μυθριδάτης, μετά όμως από την ήττα του από τις ρωμαϊκές λεγεώνες, εγκαταστάθηκε εκεί το διοικητήριο του Σύλλα. Όπως ξέρουμε όλοι, οι αρχαίοι Έλληνες στα θέατρα τα τοποθετούσαν στην πλαγιά του λόφου με τέτοιο σχήμα και τέτοια κατεύθυνση, πρώτα για να έχει την τέλεια ακουστική, δεύτερο για να έχει την ωραιότερη θέα. Και αυτό το θέατρο, στη θέση που είχε τοποθετηθεί, είχε την τέλεια ακουστική, αλλά είχε και την ωραιότερη θέα, διότι ακριβώς αυτό το λιμάνι ήταν ακριβώς απέναντι από το θέατρο, μόνο 600 μέτρα σε απόσταση. Το θέατρο αυτό ιδρύθηκε στην ελληνιστική εποχή επί του Λυσίμαχου και επεκτάθηκε κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Στην ελληνιστική εποχή πεζόταν η τραγωδία, η κωμωδία, διάφοροι πανηγυρισμοί. Στη ρωμαϊκή περίοδο, αυτό το θέατρο ύψωσαν την πρόσωψη του θεάτρου περίπου 12 μέτρα. Για ποιο λόγο? Γιατί άρχισαν να το χρησιμοποιούσαν για μονομαχίες με τα άγρια θηρία και τους δούλους, δηλαδή ως αρένα. Για να μην αποσπάται η προσοχή των θεατών καθώς κοιτούσαν τις μονομαχίες, ύψωσαν το αυτό, την πρόσωψη, για να, να προσαρμόζονται εκεί κάτω στην ορχήστρα, όπου γινόντουσαν οι μονομαχίες. Το θέατρο αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη χριστιανική περίοδο, διότι από εδώ πέρασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έκανε προς Εφεσίους επιστολή. Αλλά χλεβάστηκε από το πλήθος, διότι ήταν ένας χρυσοχοός ο Δημήτριος, ο οποίος πουλούσε μικρά γαλματάκια της Εφέσιας Άρτεμις. Δεν τον συνέφερε ο χριστιανισμός να εξαπλωθεί, γιατί ήταν και μεγάλος ειδωλολάτρης. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό. Στη ζωή του έκανε 4 μεγάλα ταξίδια. Στα 3 από τα ταξίδια πέρασε από την Έφεσο και στο τέλος της πορείας του οδηγήθηκε στη Ρώμη, όπου και εκεί θανατώθηκε. Στο θέατρο αυτός μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πάρα πολλές συναυλίες. Η Τζοάν Μπέις, η Νταϊάννα Ρος, ο Μίκης Θοδωράκης, η Μαρία Φανάντουρη, ο Μάνος Χαντζηδάκης, ο Χούλιο Βανελή, Κούλιος Ιγκλέσιας, Έλτον Τζον, Μίκης Θοδωράκης, όπως σας είπα, και πολλοί άλλοι. Για κάποια χρόνια δόθηκαν και θεατρικές παραστάσεις. Οι Νεφέλες του Αριστοφάνη παίχτηκαν εδώ, η Δίπους επί Κολωνό με τον Βόγλη και τον Φεύτη παίχτηκε εδώ. Και για κάποια χρόνια ήταν κλειστό το θέατρο λόγω των αναστηλώσεων, συνολικά 6 χρόνια. Και σε αυτή την περίοδο ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος καλέστηκε από το Δήμο της Μύρνης για το Φεστιβάλ της Μύρνης, δεν μπόρεσε βέβαια μέσα να τραγουδήσει γιατί ήταν κλειστό, μας τραγούδησε εκεί που ήταν η βιβλιοθήκη. Πολύ ωραία ασχολήθηκε ο χώρος και φωτίστηκε και ήταν μια πολύ πετυχημένη βραδιά με τον Μάριο Φραγκούλη. Τόσο πετυχημένη που την επόμενη χρονιά τον ξανακάλεσα και ξανατραγούδησε στην αρχαία έφεση. Στο σημείο αυτό υπάρχει κάτι πολύ παράξενο, για το οποίο σειραίουν όλοι οι τουρίστες να δουν τι ακριβώς είναι. Συμβολίζει εδώ ακριβώς κάτω μία πατούσα, η οποία με την κατεύθυνσή της δείχνει πού ήταν αυτά τα περίφημα πορνεία εκείνης της εποχής.
φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο Αρχαίο Θέατρο της Εφέσου για ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες. Έφτασε πλέον, έχει χωρητικότητα 24.000 θεατές. 24.000 θεατές είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για τους αρχαίους χρόνους, ίσως ακόμα και για σήμερα. Και επίσης δηλώνει το επίπεδο του πολιτισμού της Εφέσου. Ανήκει στην Τρίτη Έφεσο, φτιάχνεται το 300 π.Χ. από Έλληνες. Αργότερα οι Ρωμαίοι το επεκτείνουν. Φτάνει στην εποχή της ακμής, τη μεγάλη ακμή της Εφέσου, να έχει 24.000 θεατές να χωράει. Και επειδή υπήρχε, λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, ένας κανόνας ότι περίπου ένα στους 10 υπολογιζόταν ότι βρισκόταν ταυτόχρονα μέσα στο θέατρο, πρέπει την εποχή της μεγάλης οικονομικής της δύναμης να έχει ένα τέταρτο του εκατομμυρίου κόσμο η Έφεσος. 24.000, 25.000 επί 10. Όταν ήταν ελληνικό το θέατρο, ήταν μέχρι εκεί κάτω, μέχρι την κάτω, το κάτω στήλη αυτή. Ωραία. Και αργότερα, όταν οι Ρωμαίοι το φτιάξανε, καταστρέψανε τα κάτω τρία σκαλιά. Όχι για κακό, διότι έπρεπε να κάνουν μεγαλύτερη τη σκηνή. Η Έφεσος ήταν πόλη αφιερωμένη στην Άρτεμη. Η πόλη είχε στην αρχή ένα μικρό ναό που αργότερα καταστράφηκε για να κτιστεί το μεγαλόπρεπο Αρτεμίσιο, που η κατασκευή του κράτησε 120 ολόκληρα χρόνια. Ο ναός αυτός, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, ήταν το μεγαλύτερο οικοδόμημα της Ιωνίας. Το ιερό της Άρτεμις υπηρετούσαν ιερείς και ιέριες παρθένοι που ονομάζονταν Μεγάβιζοι. Ο ναός καταστράφηκε το 356 π.Χ., ξανακτίστηκε και τελικά τα μάρμαρά του έγιναν οικοδομικά υλικά για διάφορα βυζαντινά μνημεία στην Κωνσταντινούπολη. Στα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια η Έφεσος διατήρησε τη λαμπρότητά της και ιδρύθηκε εκεί χριστιανική εκκλησία. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των πρώιμων και μέσων βυζαντινών χρόνων περιλαμβάνουν πολλές εκκλησίες, λουτρά και πολυτελείς κατοικίες. Η εκκλησία της Εφέσου ήταν μία από τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες της Μικράς Ασίας και αποτέλεσε στη συνέχεια μία από τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης, στις οποίες στάλθηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη η ιδιαίτερη επιστολή Αποκάλυψη. Μετά την τουρκική κατάληψη καταστράφηκε. Τώρα απομένουν μόνο ερείπια της αρχαίας πόλης και του ναού, που τα περισσότερα έχουν έρθει στο φως από τις ανασκαφές. Η αρχαία Έφεσος βρίσκεται 56 χιλιόμετρα νότια της Σμύρνης και 19 χιλιόμετρα από το Κουσάντασι. Είναι ένας θαυμάσιος χώρος που πρέπει να επισκεφθούν όλοι οι Έλληνες. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι η ξενάγηση γίνεται στα ελληνικά από Τούρκο ξεναγό, ο οποίος παραλείπει εκούσια ή ακούσια την ελληνική ιστορία της πόλης και εμένει μόνο στο ρωμαϊκό της προφίλ. Σήμερα η Έφεσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου και μία από τις τουριστικές περιοχές της Τουρκίας. Τα πολυάριθμα μνημεία της αναφέρονται στην ελληνιστική, τη ρωμαϊκή και την πρωτοχριστιανική περίοδο. Αν και μόλις το 13% της πόλης έχει έλθει στο φως, η επίσκεψη στην Έφεσο προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να σχηματίσει μία αντιπροσωπευτική εικόνα για το μέγεθος και τη μεγαλοπρέπεια μιας πόλης 250.000 κατοίκων του 2ου π.Χ. αιώνα.
στην κορυφή του όρους Αλτανάγ, 6 χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, βρίσκεται το σπίτι της Παναγίας. Λέγεται ότι η Αγία Παρθένος παρέμεινε εδώ έως και το τέλος της ζωής της, το 60 ή 70 μετά Χριστόν. Ένας σταυροειδής ναός χτίστηκε κατόπιν από τους χριστιανούς στο σημείο που έζεσε η Παρθένος Μαρία. Το σπίτι μαζί με το αγίασμα αποτελούν δημοφιλές προσκύνημα. Σήμερα ταξιδέψαμε στη Σμύρνη, από εκεί πήγαμε στα Ούρλα, το χωριό του Γιώργου Σεφέρη, στον Τσεσμέ, ακριβώς απέναντι από τη Χίο. Βρεθήκαμε στο Κουσάντασι, το νησί των πουλιών, και από εκεί καταλήξαμε στη Μαρμαρίδα. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, αν αγαπάτε τα ταξίδια, πείτε το και στους φίλους σας. Το Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην περιφερειακή τηλεόραση, σας ταξιδεύει χωρίς διαβατήρια, βίζες, βαλίτσες, χωρίς κόπους, αλλά και χωρίς έξοδα στους τόπους των ακριβότερων αισθημάτων. Και μην ξεχάσετε την επόμενη εκπομπή να είστε και πάλι μαζί μας, γιατί ως γνωστόν θα συνταξιδέψουμε. Πού? Εκεί που δεν πάει ο νου σας. Από τις ακτές της ματωμένης Ιωνίας, φιλούθκια!